Άγιο, ναι. Άγιο. Τα καλύτερα εύχομαι. Καλά είστε. Καλά. Ήμουν συγκινημένος. Τώρα είμαι ακόμα πιο πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω σαν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Άουσα που γεννήθηκα, που γεννήθηκε και ο πατέρας μου, που γεννήθηκε και ο γιος μου και που προσφάτως γεννήθηκε και ο εγγονός μου, που έχει το όνομά μου και το πατρόνυμό μου. Διαφέρει μόνο στο όνομα, το όνομα της μητέρας μου. Όλοι που είναι εδώ είναι φίλοι, συγγενείς. Έτσι και φανταζόμουν την πρώτη εκδήλωση στην Νάουσα την πολιτική, η οποία δεν θα είναι πολιτική, θα είναι καρδιακή, προσωπική και θα είναι μια αναφορά στο πρόσωπό μου και στην απόφαση να είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ημαρτίας. Ο πατέρας μου είναι ο Παπαδημήτρης Κουτσουπιάς. Εγώ είμαι ο πρώτος από τα 7 παιδιά του. Είμαι αυτός που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια που δουλεύουν στις κορδέλες του Αγκάλα, του Ανδρέου, στο Δέρμιο Νάουσα. Τότε είχε πολλές δουλειές. Μπορούσαμε να δουλεύουμε όλοι σε δύο δουλειές. Τώρα δεν έχει ούτε μία δουλειά. Τότε δούλευαν τα εργοστάσια, μέσα από την Άουσα στη μεγάλη της ακμή, στη δεκαετία του 80 και του 90. Οι εξαγωγές από τα κρατικά ψυγεία ήταν προς την κεντρική Ευρώπη και αλλού πάρα πολλές. Σήμερα είναι μηδαμινές, ήρθε και το εμπάργο. Τότε τα εργοστάσια έσφυζαν από ζωή. Δούλευαν πάρα πολλοί συγγενείς μου, χιλιάδες κόσμος και από την περίεργο χώρα δούλευαν εδώ. Τώρα είναι άδεια κουφάρια και η Νάουσα είναι αγία ροχή με τον πολιτισμό της, με την αρχοντιά της και θα ξαναβρει την έγκλη της και την ανάπτυξη και την πρόοδο. Και αυτό θα γίνει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν αποφασίσει. Είναι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, ήρθαν στο θέμα και επειδή έχω παρακολουθήσει δύο χρόνια τώρα, 2,5 χρόνια, 30 μήνες για την ακρίβεια, από κοντά όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας, πήγαμε τη διαδικασία του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών, κανένας δεν τηλεφώνησε για μένα, το ξέρει η οικογένειά μου εδώ, κανένας δεν είπε αυτός. Η διαδικασία του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών και Πολιτική Ακαδημία για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο, άλλο ένα μεγάλο σχολείο και σε αυτήν τη διαδικασία είχα ένα ρόλο. Να καταγράψω τα προβλήματα του τόπου μου, της Συμμαθίας και της Νάουσας, που είναι η αυτοδυναμία. Θα τους ξαναβρούμε μπροστά μας, άμα δεν έχουμε αυτοδυναμία. Θέλω ο καθένας από εμάς να συστρατευτεί γι' αυτό. Πρέπει να φύγουν, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτά που πιστεύουμε εμείς. Έχουν διαφορετικό αξιακό σύστημα. Πλήττεται η μεσαία τάξη, δηλαδή όλοι όσοι αγωνίστηκαν να κάνουν κάτι. Πλήττονται οι άνθρωποι του μόχθου πρώτα-πρώτα, πλήττονται οι επιχειρηματίες, αυτοί που θα φέρουν δουλειές και πλήττεται ο νοικοκύρης, ο οποίος πληρώνει για το σπίτι του ενίκιο, πληρώνει έναν πολύ βαρύ φόρο και έχει το κράτος εχθρικό και απέναντί του και έχει και τους παράγοντες να τον λιδωρούν. Παρακολούθησα πάρα πολύ στενά όλη τη διαδικασία της Πολιτικής Ακαδημίας. Παρακολούθησα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε όλες του τις πτυχές και κυρίως σε αυτές που αφορούν την Ιμαθία και την Άουσα. Ζήτησα πληροφορίες
επί πληροφοριών για να ξέρω πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και έχω να καταθέσω εδώ, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σας κουράσω, ότι δεν υπήρξε πιο συστηματική προετοιμασία ποτέ από κανένα κόμμα, από κανένα πολιτικό αρχηγό. Τον έζησα 30 μήνες όλον τον μηχανισμό, τους ανθρώπους του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σας λέω ότι είναι κορυφαίοι. Τους έζησα από κοντά, μας κάνανε μαθήματα, μας μίλησαν για το πρόγραμμα μας. Όλη η μέρα. Εγώ προσωπικά τώρα ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας, κοντά σας, πάντα κοντά σας ήμουνα, από οποιοδήποτε μετερίζει. Τώρα επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να είναι στο ψηφοδέλτιο και αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη για μένα και δηλώνω εδώ, είναι η πρώτη φορά που μιλάω έτσι δημόσια και κάνω μια αναφορά στα σχέδιά μου, ότι η Νάουσα που έχει υποστεί και τη μεγαλύτερη βλάβη από την κρίση, όσο καμιά άλλη πόλη της Ελλάδος τολμώ να πω, θα είναι για μένα η πρώτη προτεραιότητα. Γιατί αυτή η πόλη έχει μια τεράστια δυναμική και έχει αυτούς τους περήφανους και μοναδικούς ανθρώπους. Αυτούς που τους έζησα από τα παιδικά μου χρόνια, αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας όλα τα χρόνια σαν οικογένεια, μας στήριξαν, μας έδωσαν τα σπίτια τους, μας έδωσαν την αγάπη τους να μείνουμε, να φιλοξενηθούμε. Μας έκτισαν το σπίτι, υπάρχουν εδώ άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό και εμείς τώρα, τα 7 παιδιά του Παπαδημήτρη και εγώ προσωπικά πρέπει να τα αποδώσουμε. Εδώ είναι τα παιδιά των δασκάλων μου, είναι οι συγγενείς μου, είναι οι θείοι μου, όπου μαζί τους περάσαμε όλη αυτή τη διαδρομή. Σε όλους αυτούς έχω να πω ότι εάν σήμερα καθίσω και αναλύσω τώρα εδώ το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τους φόρους, για το πώς θα έρθει η ανάπτυξη και κάνω όλη αυτή την αναφορά στο πρόγραμμα και πώς αυτό θα εφαρμοστεί, θα σας κουράσω και δεν θα δώσω το μήνυμα που πρέπει. Το μήνυμα που θέλω να δώσω σήμερα είναι ένα. Θα είμαστε όλοι μαζί την επόμενη μέρα εδώ για να παλέψουμε για την Νάουσα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μπορώ, καθώς θα πάρετε ένα κρασάκι, να συζητήσω και με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και για μένα είναι αυτό μια μεγάλη δύναμη και μια δικαίωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους συγγενείς και τους φίλους. Για τον πατέρα σου, τον πατέρα σου εννοούσα. Επειδή βλέπω ότι δεν σηκώνει, θα ρίξω. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα που είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος.